Το Ράδιο Νεάπολης 90,8, έχοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς, θα συνεχίσει την ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία, τηρώντας τις αρχές δεοντολογίας, σεβόμενο όλους εσάς που επιλέγετε τους 90,8 για την τοπική σας ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες, καλή δύναμη, καλό κουράγιο να πάνε όλα μα όλα κατευχήν. Ένα τεταρτάκι πριν τις 12, με τα σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας και τα σύννεφα πάνω από τη χώρα γενικότερα. Και τα κρίσιμα Eurogroup που τελικά περνούν και τελικά έρχεται και το ένα και το άλλο και το παράλλο και συνέχεια σφίγγει η θηλιά και όλοι θα συνομολογήσουμε κατά έναν περίεργο τρόπο. Άντε υπόγραψε Τσίπρα, ας πάρεις ό,τι θέλεις για να εξακολουθήσουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά προσπαθούν να μας περάσουν και αυτά δυστυχώς κρατούν τους Έλληνες φοβισμένους, ταπεινωμένους και σκεπτόμενους, θέλω να πιστεύω. Αυτή νομίζω είναι η διαφορά στην περίοδο κρίσης και όχι στην περίοδο ευδαιμονίας, όπως μου έλεγαν οι δύο καταπράσινοι συνομιλητές μου πριν από λίγο. Πάω στο Μιχάλη τον Νικήτα, τον τομεάρχη του ΕΠΑΜ, και ο Δημήτρης ο Καζάκης μίλησε και για να δούμε τι ακριβώς είπε, τι ακριβώς μετέφερε και πόσο ευήκο αότα βρήκε. Κύριε Νικήτα, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, επίσης. Καλά, δόξα τω Θεώ, δεν θα με αποκαλείς το μεάρχη. Πρώην, μπερδεύομαι. Ένα απλό μέλος είμαι. Μπερδεύομαι, κύριε Νικήτα, αλλά δεν ένα κακό. Ένα μέλος είμαι. Όπως και ο Καζάκης μέλος είναι, δεν έχει την γενική Ξέρετε, ο κόσμος έχει συνηθίσει να ακούει και κάποιος ο οποίος είναι επικεφαλής, κάποιος ο οποίος είναι ιδρυτής. Εσείς τώρα θέλετε να το έχετε, να είναι όλα ίσα, ρε παιδί μου, να είμαστε όλοι στην ίδια ευθεία. Και να προχωράει αυτό που λέμε το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το οποίο, όπως είπε και ο κύριος Καζάκης, θα κατέβει στις εκλογές. Δεν υπάρχει αυτή την φορά περίπτωση να μην κατεβείτε. Θα κατεβούμε και με πρόσημο τον διεβολισμό του συστήματος, του πολιτικού συστήματος. Πλήρως. Πιο ανατροπή από την ανατροπή. Έτσι σας βλέπω. Ναι. Πώς πήγαν τα πράγματα και αν υπόθηκε κάτι το οποίο έτσι αξίζει να μεταφέρουμε στον κόσμο, γιατί είναι γνωστές οι τοποθετήσεις του κυρίου Καζάκη και για το εθνικό νόμισμα, την εθνική κυριαρχία. Είχαμε κάτι το οποίο και εσάς έτσι σας κέντρισε. Μόνο ένα χαριτολόγημα που έκανε, γιατί αυτά που λέει ο Δημήτρης ο Καζάκης τα ξέρω όλα. Μόνο ένα χαριτολόγημα που είπε, το άκουσα για πρώτη φορά και μου άρεσε πολύ και γράφτηκε στη RAM. Είπε ότι το αρχαιότερο επάγγελμα, μην πάει το μυαλό σας ποιο είναι. Είναι, γιατί το μυαλό του καθενός πάει, το αρχαιότερο επάγγελμα είναι η πολιτική με όμικρον γιώτα. Αχα. Ναι, ήταν πολύ ωραίο, πολύ μου άρεσε. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο, ξέρετε τώρα πια η πολιτική έχει περάσει σε άλλα επίπεδα και διαλόγου και αντιπαράθεσης και νομίζω ότι ο κύριος Καζάκης τα βάζει έτσι και με ηρωνικό και με καυστικό τρόπο και πολλές φορές αναρωτιέται για τα αυτονόητα. Δηλαδή, τι θα γίνει ρε παιδιά, τι θα υπογράψουμε ξανά περικοπές, άντε αφήστε το αυτό το χουνέρι, ας πάμε να δούμε εμείς πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή την πολυπόθητη ανάπτυξη. Νομίζω ότι εκεί ο κόσμος είναι φοβισμένος πάρα πολύ, πιστεύει δηλαδή ότι πρέπει να είσαι με κάθε τίμημα στο ευρώ. Εδώ δεν ξέρω κατά πόσο θα βρει πρόσφορο έδαφος, γιατί εδώ μου λένε όλοι ότι με δύο χέρια θα υπογράψει το μνημόνιο. Και το λέτε και εσείς φυσικά. Φυσικά, βέβαια. Εγώ λέω ότι το έχει ήδη προαποφασίσει από την 20η Φεβρουαρίου. Απλά πάμε με αυτό που λέμε με το μαρτύριο της σταγόνας, να πούμε στο τέλος, νησάφι, υπογράψτε το να τελειώνουμε. Ναι. Να το πει ο κόσμος αυτό. Να εξαναγκάσει τον κόσμο να πει, άντε ρε παιδιά, υπογράψτε το να τελειώνουμε, μπας και επιβιώσουμε κανένα χρόνο ακόμη με ό,τι θα μας δώσουν τα ATM και ό,τι θα αποφασίζει ο Τράγκη και ο Σόιμπλε. Να σας πω λίγο για την συγκέντρωση. Ναι. Εξαιρετική ομιλία, όπως κάθε φορά, του Καζάκη. Ο όγκος μονάχα των παρευρισκομένων δεν με ενθουσίασε, αλλά με ενθουσίασε όμως κάτι άλλο, ότι υπήρχαν άτομα που για πρώτη φορά τα έβλεπα, ναι, προβληματισμένα, τα οποία κάνανε στοχευμένες ερωτήσεις, πήρανε βέβαια τις απαντήσεις από τον Δημήτρη τον Καζάκη. Ναι. Και έκανα και μια διαπίστωση ότι ενώ εξηγεί ας πούμε στον κόσμο, όλοι μας και εγώ ας πούμε και το κάθε μέλος του ΕΠΑΜ, ενώ εξηγούμε στον κόσμο ότι το ευρώ είναι μια εφήμερη ευημερία
και θα σου φέρει μια μακροχρόνια δυστυχία. Ναι. Γιατί είναι ο μηχανισμός του χαρτονομίσματος, δεν είναι χαρτονόμισμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε, του εικονικού χαρτονομίσματος. Ναι. Είναι, η δομή του είναι τέτοια που και σήμερα να μας σβήσουν όλο το χρέος, να το διαγράψουν. Αν συνεχίσουμε να είμαστε μέσα στο ευρώ, σε 5 χρόνια θα είμαστε πάλι καταχρεωμένοι. Για έναν πολύ απλό λόγο. Και το εξηγεί στον κόσμο και έχει υποστεί τέτοια λογοτομία που δεν μπορεί να το πιάσει. Και, και λέμε, ας πούμε, ότι ο Ντράγκη, πάμε τώρα για να μας δώσουν δανεικά, για να ξεπληρώσουμε δανεικά. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι φιλοσοφία που μπορεί να την δεχθεί κάποιος, ένας απλός πολίτης στα προσωπικά του οικονομικά, δηλαδή να βγάζει κάρτες, να δανείζεται για να ξεπληρώνει ένα δάνειο. Ουδεπόποτε αυτό μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και του λέει, εξηγείς και του λες ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης σε δανείζει με 0,25%. Ναι. Ποιους δανείζει όμως? Τις τράπεζες, την Τράπεζα της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα η τράπεζα δανείζει στις συστημικές και οι συστημικές τράπεζες δανείζουν στο κράτος με 3-4%. Ναι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ξέρετε, επί της αξίας των χαρτονομισμάτων? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει πρακτικά? Ότι 100 ευρώ σε ένα χρόνο πρέπει να δώσεις, να δώσεις 140. Πού θα βρεις τα 40 να τα δώσεις? Αναγκαστικά θα κόψεις μισθούς και συντάξεις. Γιατί τα 40 δεν τα γεννάει, δεν γεννιούνται από μόνα τους. Ναι. Από πού γεννιούνται? Από μισθούς και συντάξεις. Ένα απλό παράδειγμα πάνω σε αυτό που σας είπα είναι ότι το ένα δις πρέπει να πληρώσεις μέσα σε ένα χρόνο ένα δις 200 εκατομμύρια. Κύριε Νικητά, είναι λογικά αυτά τα οποία μας λέτε. Αλλά όταν ο κόσμος έχει φοβηθεί και σου λέει θα γίνουμε Αλβανία, θα γίνουμε χώρα της Αφρικής αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, αν μείνουμε στο ευρώ θα γίνουμε χώρα της ναι, Αφρικής. Ναι, αυτό που λέτε εκεί είναι αυτό που λέει το ΕΠΑΜ και προσπαθείτε με πολύ καλή λογική τοποθέτηση και με επιχειρήματα να πείτε στον κόσμο ότι η λογική αυτή δεν πρέπει να σε τρομάζει, αλλά ο κόσμος, όπως το είπατε, έχει υποστεί λογοτομή, όπως το είπατε. Και σου λέει ο άλλος, ας παίρνω και 3,60 αρκεί να είναι με ευρώ. Εντάξει, πολλοί λαοί χάθηκαν, κύριε Δελιγιάννη, από την ιστορία. Εδώ έχουμε μια πρωτοτυπία. Από την ιστορία χάθηκαν. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, ο Παπανδρέου, ενώ εδώ μου λέγανε οι Πασόκοι πριν από λίγο ότι είχε τη χρυσή ευκαιρία να κάνει και ένα δημοψήφισμα, να πάρει και μια λαϊκή νομιμοποίηση τότε. Ναι. Τώρα τη χρυσή ευκαιρία την έχει ως όπλο ο Τσίπρας ή θα παρασύρει το λαό με δημοψήφισμα, γιατί αλλιώς δεν βλέπω να υπογράφει κανένα στη Βουλή να φτάσει και να μαζέψει τα 151 ψηφουλάκια. Να απαντήσω, αλλά να ολοκληρώσω αυτό που σας είπα. Πολλοί λαοί χάθηκαν στην ιστορία, όπως οι Πατσανάκοι, οι Ίγκας, οι Μάγιας, οι Ατζέκοι. Αλλά δώσαν μάχη και χάθηκαν. Εδώ εμείς θα χαθούμε, εφόσον συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, χωρίς να δώσουμε μάχη. Θα χαθούμε δηλαδή, και μάλιστα θα χαθούμε με δική μας βούληση. Εμείς δηλαδή πάμε και υπογράφουμε για να χαθούμε. Αυτό είναι το πρωτοφανές στην ιστορία. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που με ρωτήσατε, ας πούμε, για το δημοψήφισμα. Εγώ πιστεύω ότι το δημοψήφισμα θα είναι ένα συμβόλαιο, γιατί έτσι το αποκαλεί ο Βαρουφάκης, ένα συμβόλαιο υποταγής του λαού, των δουλοπάρικων που ανήκουν σε αυτόν τον λαό, σε αυτήν την αποικία, των Γερμανών, και το διακύβευμα του δημοψηφίσματος θα είναι ένας χρησμός πυθίας. Ναι. Δυσνόητος δηλαδή. Έτσι ώστε να έρθει, όπως θα το λένε αυτοί οι κυβερνώντες, ένας έντιμος συμβιβασμός με μια αξιοπρεπή υποτέλεια και με μια ποιοτική λιτότητα. Αυτό το είχες, Μιχάλη, το είχες προγραμματισμένο έτσι, αυτή την απάντηση. Όχι, τα είπε ο Δημήτρης ο Καζάκης. Μάλιστα. Άρα βλέπει δημοψήφισμα και ο Καζάκης. Θα είναι η καταστροφή το δημοψήφισμα, γιατί θα ρίξουν το βάρος στο λαό. Αυτοί θα πληθούν. Τώρα δηλαδή αυτοί που μας ακούνε, αν τους βάλουν ένα ερώτημα, Ευρωπαϊκή Ένωση ή εκτός, θα πούνε σίγουρα εντός με κάθε τίμημα? Θα την υφαρπάξουν δηλαδή την εντολή κατά αυτόν τον τρόπο του δημοψηφίσματος? Κοιτάξτε, σας είπα ότι θα είναι το ερώτημα θα είναι τόσο διφορούμενο που θα θολώσει τα νερά και η απάντηση που θα δώσει ο λαός στο δημοψήφισμα θα τη χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Αλλά προσέξτε, το δημοψήφισμα θα γίνει η κολυμβήθρα του Σιλοάμ για όλο το πολιτικό σύστημα.
Από εκεί μέσα θα ξεπληθούν και θα λένε στο λαό, εσείς ρε παιδιά δεν μας είπατε αυτά να κάνουμε. Κάνουμε αυτά που... ναι, αλλά αυτό είναι κοροϊδία. Δεν λέγεται δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα σημαίνει ότι τώρα εγώ δεν έχω πτωχεύσει, δεν είμαι σε οικονομική ασφυξία και θα πάω να πω ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μου δώσει και τη χαριστική βολή, κύριε Νικήτα μου. Να σας πω ποια... Ένα λεπτάκι, γιατί είναι ο Βασίλης στη γραμμή, να τον αποδεσμεύσουμε. Βασίλη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να ακούσω τη γνώμη του κυρίου Νικήτα σαν πολιτικό αναλυτή εκεί, του κυρίου Γκαζάκη. Βλέπουμε στη Σκωτία, κύριε Νικήτα, ότι έγινε ένα δούλευμα. Εγώ σαν δούλευμα το βλέπω. Βλέπουμε ότι έγινε δημοψήφισμα πριν από λίγο καιρό και το δημοψήφισμα έδειξε ένα 60-40, πόσο είχε δείξει, 55-45, ναι, να βγει από το ευρώ η Σκωτία. Και τώρα βλέπουμε με τις εκλογές της Βρετανίας, το άκρα δεξιό κόμμα στην Σκωτία, το οποίο είναι σαν τη Χρυσή Αυγή περίπου εδώ, να έχει πάρει από τις 60 της 56 έδρες. Τι γίνεται εδώ τώρα? Θα σας συμβούλευα, αγαπητέ μου φίλε... Δηλαδή το δημοψήφισμα ήταν παραμυθένιο. Θα σας συμβούλευα, αν μπορείτε, να μπείτε να δείτε τον εκλογικό νόμο της Αγγλίας. Όμως, θα σας πω ένα δευτερόλεπτο. Ο Φάρατς δεν βγήκε, πήρε μία έδρα. Ξέρετε πόσο της εκατό πήρε ψήφους? 12%. Φανταστείτε δηλαδή πόσο αντιλαϊκό είναι είναι ο εκλογικός νόμος της Αγγλίας. Δεύτερον, δεν ακούω λίγο, δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Να απαντήσω και όσο μπορώ, γιατί δεν άκουσα καλά την ερώτηση, έχει διακοπές το τηλέφωνο. Δεύτερον, η Σκωτία είναι μόνιμη αποικία της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Μόνιμη αποικία. Έτσι, δεν ακούω καθαρά την ερώτηση, γιατί έχει κάνει... το κινητό έχει θέματα, έχει λίγες διακοπές, αλλά συνεχίζει. Κύριε Δελιγιάννη, για πέστε το όμως εσείς που σας ακούω καλύτερα. Τα... Μ' ακούτε τώρα? Έλα Βασίλη, ναι. Κύριε, εγώ σας ρωτάω το εξής. Αν είχαμε ένα δημοψήφισμα εδώ και έδειχνε το 90%, τι θα λέγαμε, ότι να ο εκλογικός νόμος είναι έτσι, να ο εκλογικός νόμος... Δηλαδή αν δεν πάει το 50% εδώ να ψηφίσει και πάει το άλλο 50% και από το 50% το άλλο πάρουν το 90% ή ναι ή όχι, θα είναι άκυρος ο ψήφος? Ο ψήφος με το Σύνταγμα, όχι. Αλλά τι μου λέτε τώρα, εδώ τώρα ένα κάτι δεν συνέβη στην Σκωτία. Δεν είναι το να πεις 60 βουλευτές, να πάρεις τους 56, να είσαι εκτός ευρώ και στο δημοψήφισμα να ψηφίζεις μέσα στο ευρώ. Σας είπα ότι απαξιώσανε τις εκλογές. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να πάτε να δείτε. Μπορεί και να τις μαγειρέψανε, κύριε Νικήτα, τις εκλογές. Είναι πάγιος τρόπος των αποικιοκρατών των Άγγλων, πάγιος τρόπος να λειτουργούν στις αποικίες με έναν τρόπο τον οποίο το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Γιατί είναι αποικιοκράτες στη Σκωτία οι Άγγλοι. Δεν έχουν οι Σκοτσέζοι. Είναι ξεχωριστό κράτος. Στο φόβο μήπως χάσουν την αποικία τους και γίνει αυτόνομη η Σκωτία, ακριβώς πάνω εκεί πάτησαν και μαγείρεψαν φυσικά με εκλογικό νόμο τα αποτελέσματα, ορθώντας και πολύ κόσμο να μην πάει να ψηφίσει. Αλλά εκεί όμως στη Σκωτία, να σας πω και κάτι άλλο, δεν υπάρχει σύνταγμα. Δεν έχουν σύνταγμα, έχουν μόνο νόμους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβετε και αυτό υπόψη σας. Όπως και η Γερμανία δεν έχει σύνταγμα, έχει νόμους. Κύριε Νικήτα, το ναι ή όχι δηλαδή επί Χούντας κάπου αλλού το πάω τώρα εγώ, ήταν σωστό, μετρήθηκαν σωστά οι ψήφοι? Ναι ή όχι. Για μένα ήταν μαγειρεμένο, άμα θέλετε. Γιατί έγινε κάτω... Κοιτάξτε, όλες οι δικτακτορίες βγάζουν 92% ναι, όλες οι δικτακτορίες. Άρα μπορεί να μαγειρευτεί ένα δημοψήφισμα, αυτό μου λέτε τώρα. Βεβαίως, γιατί... Συγγνώμη. Δεν εξαρτάται μόνο από τι θα πει αυτός που το κατεβάζει το δημοσίδημα, μπορεί να γίνει και άλλη άμοβα τώρα. Βεβαίως. Άρα τι κάνουμε τώρα, δεν κάνουμε τίποτα. Ό,τι θέλουν αυτοί μπορούν να κάνουν. Καλημέρα Βασίλη, θα ψηφίσεις Καζάκη άμα πιστεύεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Εκεί πάει η φάση τώρα. Καλημέρα. Ελάτε κύριε Νικήτα να κάνουμε και έναν επίλογο. Θα πω ότι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι αύριο πρέπει να πληρώσουμε 750 εκατομμύρια στο Δουνουτού. Ήτανε να πληρώσουμε 694 περίπου, περίπου κάπου εκεί. Αυτό είναι μία δόση του πέρσι τον Ιούλιο του 2014. Για να δημιουργηθεί όμως το success story του Βενιζέλο Σαμαράδων,
τι κάνανε, μεταφέρανε τη δόση την περσινή τον Ιούλιο του 2014 στο 2015. Και από 698 έγινε 750 με τα επιτόκια που βάλανε πάνω. Καμιά εξενταριά εκατομμύρια. Ναι. Καβάτζο που λέμε, επιτόκια. Αυτά είναι. Αυτά που δεν βγαίνουν να τα πούνε. Και εμείς απολύουμε κόσμο για 4, 5, 10 εκατομμύρια. Και καθόμαστε και λέμε από πού θα μαζέψουμε χρήματα. Όταν αυτοί μας βάζουν για ένα χρόνο μεταφορά στι δόσει 60 εκατομμύρια περίπου πάνω. Εκεί πάει μαζί με τον ανατοπισμό. Είναι απίστευτη ωραιότητα αυτή η αριθμητική. Η απορία μου με του όγκου που ήταν χθες το Σάββατο στην ομιλία του Καζάκη είναι η εξής. Μίλησε σε μια πόλη με 20.000 ανέργους. Μοιράσαμε περίπου γύρω στις 3.000 προσκλήσεις. Mm-hmm. Ένα 10% να ερχότανε mm-hmm. από τους απολυμμένους, τους ανέργους. Έτσι. Ένα 10%. Ένα 10%. Κύριε Νικήτα, ο κόσμος δεν κινητοποιείται. Όχι. Είναι καθυλωμένος στον καναπέ και βρίσκεται σε αφασία. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Απονεύρωση, εγώ λέω. Και απονεύρωση και φόβο και λογοτομή, αλλά μπορεί και διακρίνει έστω και την ίστατη ώρα αυτόν που θα του δώσει πέρα από λίγα χρήματα και λίγο ελπίδα παραπάνω και το πάει και τον ψηφίζει. Το καλό, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχει αποδεσμευτεί από τα μαντριά. Δεν είναι πια στα μαντριά τα μεγάλα και ναι, πελαγοδρομεί λίγο. Τώρα ο Καζάκης νομίζω ότι αν κατέβει και δεν κάνει πίσω στις εκλογές. Όχι, αν θα κατέβει, δεν υπάρχει. Ναι, νομίζω ότι θα έχει πολύ καλύτερη πορεία από αυτή που θα είχε στις περασμένες ή στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το ζήτημα είναι ότι ψάχνει ο κόσμος διέξοδο. Εδώ έδωσε στο Λεβέντη διέξοδο και τον έφερε εκεί πέρα που τον έφερε. Δηλαδή, όλοι λέγαμε ότι 20 χρόνια είναι κάποιος γραφικός ο οποίος ομιλεί. Ο κόσμος ψηφίζει. Τώρα είμαστε άξιοι και της ψήφου και της μοίρας μας. Ο οποίος Λεβέντης είναι υπέρ του ευρώ και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Όπως είναι όλοι, όλα τα κόμματα. Μα δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα που να δείχνει άλλο δρόμο. Ένα, ρε παιδιά, ένα έλα κόμμα. Έλα μου ντε. Ένα κόμμα. Και έχουμε αυτή να την φωσφορίζουσα αριστερά, την θανατολατρική, ας πούμε. Γιατί αυτός ο τρόπος που λειτουργεί αυτή η αριστερά σήμερα είναι θανατολατρική ιδεολειψία. Δηλαδή από μόνοι τους σκοτώνονται. Μάλιστα. Αυτοκτονούν, να το πω έτσι, ας πούμε. Δεν αυτοκτονούν, λατρεύουν το θάνατο. Κύριε Νικήτα, ευχαριστώ θερμότατα, να είστε γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό μεσημέρι.